μισό εξίασα να ξεκινήσω τον το vlog πιο γλυωρά και είμαι ήδη στο γήπεδο. Ξέρετε τι κάνουμε, γιατί βλέπετε όπου το title ήρθαμε να δούμε μάπα σήμερα. Στο καινούργιο γήπεδο της Λεμεσού, όσοι δεν ξέρετε τι είναι, σημαίνει να παρακολουθάτε sports, αλλά εδώ. Δεν είχε γκολ, αλλά ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν η πρώτη εμπειρία στο καινούργιο γήπεδο για μένα προσωπικά και για κάποιους που εσάς. Δεύτερο ημίχρονο να βάλουμε τέρμα. 2-0 η ΑΕΛ, εσύ τι λέεις? Let's see. Τα μαλάκας, ρε. Κάτσε να βέβαια στις Apex. Τι είναι να κάνω, ρε μαλάκα, αφού είναι το ημίχρονο και βαθούμε. Α, δεν έχει τίποτε, αφού άλλο. Πες στο Apex, να μου να κάνω. Είσαι μαλάκας. Ρε μαλάκα, δει ένα πιο νερό και χάσα το τέρμα, ρε μαλάκα. Είναι μούτσος. Γαμώτο. Εγώ είπα του να μην πάει. Κι ακούσαν γκολ, σαν πια ένα νερό και γαμούρα, ρε μου, γαμώ. Σήμερα μέρα 2 του vlog μας,
Είπα να κάνω κι εγώ έτσι ένα vlog με team μια-δυο μέρες. Σήμερα η δεύτερη μέρα χτες πια στο παιχνίδι το μάτσο που είναι το ποδόσφαιρο. Και είπα να το κάνω vlog για εσάς επειδή ξέρω ήθελε τώρα να κάνω vlog. Οπότε θεωρήσα ότι ήταν ωραίο να το entertaining. Ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα είναι η μέρα 2, ένα από πάφων. Ελπίζω να σας αρέσει. Let's go. Κόβε, να κάνουμε την πόρτα μας δάμε στο χορκόν τώρα. Και κάνω το μικρό το clip για να σας πω. Θέλω τώρα να αρκέψω να κάνω παραπάνω έτσι vlogs. Αρέσκουν σας τα vlogs. Αν σας αρέσουν τα vlog, κάνετε ένα like και share το βίντεο. Για να συνεχίσω και εγώ να κάνω vlogs, γιατί θέλω να κάνω παραπάνω, όχι μόνο gaming videos, να σας δείχνω παραπάνω τη ζωή μου έτσι, vlogs σαν τούτο. Γράψτε μου κάτω στα comments. Μια μέρα μετά να πω και την άποψή μου για το χτεσινό παιχνίδι, το οποίο ήθελα να σας το δείξω, γιατί οι πολλοί ακούσατε ότι τούτο είναι το γήπεδο, το πιο μεγάλο γήπεδο της Κύπρου, και θέλατε να το δείτε. Γι' αυτό είπα να σας το δείξω, να δείξω και το παιχνίδι. Δεν χρειάζεστε με την ομάδα που έπαιζε με την ΑΕΛ. Απλά να δείτε και απολαύσετε το γήπεδο και να δείτε πως ένα παιχνίδι που κοντά. Η άποψη μου είναι ότι η ομάδα έπαιξε πάρα πολλά καλά, πιάσαμε μια σημαντική νίκη. Και γενικά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο άξιζε να είσαι για μένα και να δεις. Ήταν και ήρεμο παιχνίδι, δεν είχε οπαδικά ή οτιδήποτε. Εμένα άρεσε μου πάρα πολλά, γι' αυτό σας λέω. Sorry που αρκώ να πω τη γνώμη μου, απλά ναι.